Το χωριό Σέκι στο Αζερβαϊτζάν είναι πάνω στον ιστορικό δρόμο του μεταξιού. Αποτελεί εδώ και αιώνες κέντρο παραγωγής μεταξωτών ειδών. Είναι περίφημο για τις μαντήλες του, που αποκαλούνται και λαγάι. Η δημιουργία τους απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, δεξιοτεχνία και άφθονη πρώτη ύλη. Η εταιρεία μας λειτουργεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έχουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο παραγωγής μεταξιού από την πρώτη ύλη στις μαντήλες και λαγάι. Κάθε κουκούλι παράγει περίπου 1000 μέτρα μεταξωτής κλωστής και χρειάζονται 1000 κουκούλια για να γίνει ένα μαντήλι. Τα κουκούλια τοποθετούνται σε βραστό νερό για να μαλακώσουν τα νήματα και να διαλυθεί η ουσία που τα κρατά ενωμένα. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία παραγωγής, καθώς διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις μεταξωτές κλωστές. Κάθε κλωστή τυλίγεται από το κουκούλι σε μακριές περιστρεφόμενες βούρτσες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αναπυνισμός. Το νήμα στεγνώνει καθώς τυλίγεται στην ανέμη. Το κατέργαστο μετάξι τυλίγεται ξανά σε μεγαλύτερη ανέμη, σχηματίζοντας κουβάρι με το επιθυμητό μήκος και βάρος. Παρόλο που όλη αυτή η διαδικασία είναι πλέον αυτοματοποιημένη, υπάρχει ένα άτομο που εποπτεύει. Η βαφή του μεταξιού με το χέρι απαιτεί δεξιοτεχνία και ευαισθησία. Οι δημιουργοί των κελαγάι χρησιμοποιούν φυσικές χρωστικές ουσίες, όπως για παράδειγμα άγριο μήλο, κρόκο, σταφίδα και σουμάκ. Τα μαντήλια απλώνονται στη συνέχεια για να στεγνώσουν. Μετά διακοσμούνται με ιδιαίτερα μοτίβα και σχέδια, που είναι το πιο χαρακτηριστικό μέρος των κελαγάι. Στο Μπασκάλ, ο Αμπασάλι Ταλίμποφ ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση. Είναι η τέταρτη γενιά που ασχολείται με τη δημιουργία αυτών των μαντήλιων. Είναι από τους λίγους που συνεχίζει αυτή την σπάνια τέχνη. Τα μοτίβα στα κελαγάι φτιάχνονται από ξύλινες σφραγίδες που ονομάζονται γκαλίπ. Παρόλο που η μόδα αλλάζει διαρκώς, αυτά τα μαντήλια παραμένουν ανέγκυχτα στον χρόνο. Τα σχέδια είναι εμπνευσμένα από γεωμετρικά σχήματα και φυτά, με τα λαχούρια να είναι το πιο δημοφιλές μοτίβο. Η Χάγιατ Χαλίλοβα σχεδιάζει και πουλά μαντήλια και λαγάι στο μαγαζί της, στο Βακού. Μας εξηγεί πώς ξεχωρίζει κάποιος αν είναι αυθεντικό το μαντήλι. Τα αυθεντικά αζέρικα και λαγάι υποτίθεται ότι περνούν μέσα από ένα δαχτυλίδι. Ας το κάνουμε μαζί για να δούμε αν ισχύει. Όπως βλέπετε, αυτό το μεταξωτό μαντήλι περνά εύκολα μέσα από το δαχτυλίδι. Οπότε είναι γνήσιο. Οι επισκέπτες στο Μπασκάλ μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής και να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός μαντήλιου. Σπάνια φεύγουν από το χωριό χωρίς να αγοράσουν ένα κελαγάι. Ζω στη Γενέβη πάνω από 15 χρόνια. Θέλω να πάρω κάτι μοναδικό για την πεθερά μου. Το κελαγάι αντιπροσωπεύει πραγματικά το Αζερβαϊτζάν. Είναι αυθεντικό και όμορφο. Είναι το τέλειο δώρο. Επισκέφθηκα τον Μπασκάλ, όπου φτιάχνουν πανέμορφα μαντήλια και λαγάι. Εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα, γιατί στον Μπασκάλ αυτά τα μαντήλια τα φτιάχνουν άνδρες. Οι άνδρες φτιάχνουν αυτά τα μαντήλια με τα χέρια τους ως δώρο για τις γυναίκες. Το 2014 η UNESCO αναγνώρισε τη σημασία αυτών των όμορφων και πρακτικών μαντήλιων και τα συμπεριέλαβε στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.